απλά περπατούσα στο δρόμο και βγήκα λίγο εκτός μαγαζιού, ένα ώρα δουλειάς που ήμουνα, και απλά βρήκα κάτω κάποια χρήματα πεταμένα, τα οποία αναρωτήθηκα εκείνη τη στιγμή ότι κάποιου είναι. Μπήκα, ρώτησα στα μαγαζιά αν υπάρχουν κάμερες, μου είπαν ότι δεν ξέρουν, δεν είναι κανενός. Κατευθείαν. Δεν μιλάμε για μικρό ποσό όμως. Όχι, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, άνω των 1.000 ευρώ. Και απλά κατευθείαν. Το οποίο ήταν ακάλυπτο. Ήταν ακάλυπτο, ναι. Δεν ήταν μέσα σε δηλαδή, κάποια σακούλα, σε κάποιο πορτοφόλι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν ακάλυπτο, ήταν κάτω στο δρόμο. Ρώτησε κατευθείαν το μαγαζί στο οποίο το βρήκα μπροστά. Μου είπαν ότι δεν ξέρουν ποιο είναι. Μετά μπήκα στο μαγαζί, κάλεσε κατευθείαν την αστυνομία, γιατί ήταν λίγο άβολη η κατάσταση με τόσο πολλά χρήματα να υπάρχουν στα δικά μου χέρια. Εκεί ήμουνα και ώρα δουλειά. Ήρθε το περιπολικό μετά από 20 λεπτά. Πήγαμε στην ασφάλεια. Έδωσα τα στοιχεία μου. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί κάποιος κάτοχος. Αυτά. Θα σας είχαν ειδοποιήσει. Μου είχαν πει στο αστυνομικό τμήμα ότι μετά από 3 μέρες με το χαρτί που σου έχουμε δώσει, πέρασε στο αστυνομικό τμήμα για να δεις και εσύ αν έχει βρεθεί ο κάτοχος. Και λέω ότι θα περάσω, λέω αν υπάρχει κάποια άλλη, λέω ειδοποίηση να μου πείτε και εμένα. Τώρα μέχρι στιγμής δεν με έχουν ενημερώσει για κάτι. Περιμένουμε, ελπίζω να τα βρει πραγματικά αυτός που τα έχεις, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το ποσό και ήταν κρίμα. Δηλαδή για αυτό που τα έχεις, αλλά δεν σκέφτηκα ούτε λεπτό να τα πάρω τα χρήματα. Δεν νομίζω, είναι δηλαδή και πρέπει έτσι να σκέφτονται όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Αυτό εγώ θεωρώ σωστό. Τι σας είπα στην αστυνομία? Συγχαρητήρια ότι είναι πολύ τίμιο, ότι τους φάνηκε πολύ περίεργο που εγώ πήγα τα χρήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, αυτό ένιωσα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, έτσι κι αλλιώς. Ναι, σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς, ειδικά εμείς οι νέοι νομίζω, που εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω τον πολύ βασικό μισθό και δουλεύω αρκετές ώρες για να τα βγάζω, αλλά δεν ξέρω, νομίζω είναι και λίγο στον άνθρωπο, πώς μαθαίνεις, πώς έχεις μεγαλώσει με την οικογένειά σου.